Είμαστε με τον Μιχάλη Σελέκο, τον Δήμαρχο Χαϊδαρίου και εκ νέου υποψήφιο Δήμαρχο με τη Λαϊκή Συσπήρωση σε ένα εμβληματικό σημείο για το Χαϊδάρι. Ναι, πράγματι είμαστε στο Παλατάκι, ένα σημείο αναφοράς όχι μόνο για το Χαϊδάρι αλλά για ολόκληρη την Αττική. Έχει τη δική του ιστορία αυτός ο τόπος. Το κτίριο αυτό κατασκευάστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. Εδώ το 1826 έγινε η περίφημη μάχη του Χαϊδαρίου ανάμεσα στον Καραϊσκάκη και τον Κιουταχή που είχε τις δυνάμεις του στην Ακρόπολη της Αθήνας. Και επίσης για μας είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε λίγο καιρό θα λειτουργήσει σε ένα από τα κτίρια, τα παρελκόμενα του κεντρικού κτιρίου, το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης. Ξέρετε ότι στο Χαϊδάρι λειτουργούσε το στρατόπεδο συγκέντρωσης επικατοχής. Εδώ βρίσκεται το περίφημο μπλοκ 15, από όπου έφυγαν οι 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή. Και βέβαια, επειδή έχει πάρα πολύ πλούσια ιστορία η περιοχή μας γύρω από την Εθνική Αντίσταση, θα γίνει και το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που αξίζει. Ιδιαίτερα σήμερα, που ο φασισμός σηκώνει κεφάλι και στην Ελλάδα με την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, αλλά και στην Ευρώπη, σήμερα που οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και οι επεμβάσεις δημιουργούν εκατόμβες νεκρών, καταστρέφουν τις πόλεις, τα χωριά και τις υποδομές πολλών χωρών, αναγκάζοντας χιλιάδες κυνηγημένους και απελπισμένους συνανθρώπους μας να γίνουν πρόσφυγες, προσπαθώντας να ξεφύγουν από το θάνατο, σήμερα που η επίθεση εναντίον των λαϊκών δικαιωμάτων γενικεύεται, πρέπει τα διδάγματα τέτοιων θυσιών να γίνονται μάθημα αντίστασης και αγώνα κυρίως για τις νέες γενιές. Να περάσουμε στα της διοίκησης και να πούμε ότι σχεδόν 5 χρόνια στη διοίκηση του Δήμου υπάρχει μια εμπειρία αλλά και κάποιοι στόχοι πάλι από τη Λαϊκή Συσπήρωση με την οποία κατεβαίνετε για Δήμαρχος εκ νέου. Έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι ως Δημοτική Αρχή του Χαϊδαρίου έχετε δώσει μέσα από τις αποφάσεις και τις πρωτοβουλίες το στίγμα της πολιτικής που αφουγκράζεται τις λαϊκές ανάγκες που διεκδικεί και που ασκεί μια λαϊκή αντιπολίτευση. Αλήθεια, από ποιον διεκδικείτε και σε ποιον αντιπολιτεύεστε? Ναι, σκεφτείτε να μην ήμασταν λαϊκή αντιπολίτευση. Τι θα έπρεπε να κάνουμε σαν Δήμος? Να βάζουμε και άλλη φορολογία στον κόσμο, να αυξάνουμε δηλαδή τα δημοτικά τέλη και με διάφορο τρόπο έμεσους φόρους. Θα έπρεπε να βάζουμε τροφεία στους παιδικούς σταθμούς, να υλοποιούμε κατά γράμμα την κυβερνητική πολιτική σε σχέση και με την έλλειψη των έργων που υπάρχει αυτή τη στιγμή και δεν θα έπρεπε να διεκδικούμε, αφού έπρεπε να υποταχθούμε στη λογική ότι αυτά δίνει η κυβέρνηση, αυτά δίνει η περιφέρεια, άρα δεν μπορείτε να διεκδικήσετε κάτι άλλο. Θα έπρεπε να κάνουμε πληστηριασμούς, να εφαρμόζουμε και να επεκτείνουμε τις ελαστικές σχέσεις εργασίας που υπάρχουν στους εργαζόμενους. Θα έπρεπε δηλαδή να ταυτιστούμε με μια αντιλαϊκή πολιτική, την οποία εμείς χτυπάμε και στην ουσία της, σε ό,τι έχει να κάνει με την γενικότερη πολιτική που ακολουθούν οι κυβερνήσεις και η τελευταία κυβέρνηση βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κατ' επέκταση ό,τι προσπαθούν να περάσουν μέσω των Δήμων. Δηλαδή να κάνουν τους Δήμους ένα μοχλό από όπου θα περνάει η αντιλαϊκή τους πολιτική. Εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε είπαμε ότι θα είμαστε αντιπολίτευση σε όλη αυτή την πολιτική και της κυβέρνησης και της περιφέρειας και θα προσπαθήσουμε να μπολιάσουμε εδώ το κίνημα με ενέργειες και πράξεις που θα δημιουργήσουν ένα άλλο πλαίσιο, που θα δώσουν μια άλλη ελπίδα στο λαό μας. Γι' αυτό και μαζί με το λαϊκό κίνημα της περιοχής και συμπαραστεκόμαστε στους αγώνες οι οποίες δίνονται, αμφισβητούμε αυτή την πολιτική η οποία χαράσεται και προσπαθούμε να πάρουμε μέτρα που και θα ελαφρύνουν τη λαϊκή οικογένεια που βιώνει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες και να απαιτήσουμε και να υλοποιήσουμε έργα υποδομών και να κάνουμε κοινωνικό έργο προστατεύοντας τους αδύναμους, τους άνεργους, τους άπορους, τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη και βέβαια να αναπτύξουμε και πάρα πολλές δράσεις που θα δίνουν ένα άλλο στίγμα. Πέραμε τη σκυτάλη στο Δήμο Χαϊδαρίου να την παραδώσουμε, να συνεχίσουμε μαζί. Δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα, άμεσα μέτρα προστασίας των ανέργων και των οικογενειών τους,
Κανένας άνεργος χωρίς επίδομα ανεργίας. Κανένα σπίτι χωρίς φως και νερό. Να μην τολμήσουν να κάνουν πληστηριασμό σε κανένα σπίτι ανέργου. Κατά πόσο όμως είναι εύκολο ένας δήμος να στηρίζει αυτές τις λαϊκές ανάγκες, όταν έχει απέναντί του μια κυβέρνηση που με νόμους βάζει περιορισμούς? Και τι εννοεί το ΚΚΕ που στηρίζει τη λαϊκή συσπήρωση, όταν λέει ότι η τοπική διοίκηση εξειδικεύει αυτή την κυβερνητική αντιλαϊκή πολιτική στο επίπεδο Δήμων και Περιφερειών? Έχουμε, ας πούμε, κάποιο παράδειγμα? Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, γιατί υπάρχει ένα θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο το οποίο λειτουργεί ασφυκτικά. Αν λοιπόν δεν αμφισβητήσεις αυτό το πλαίσιο, τότε δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Γι' αυτό και οι περισσότεροι δήμοι έχουν ενσωματωθεί πλήρως σε αυτή τη λογική. Υπάρχουν όμως οι δήμοι, τους οποίους στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που τουλάχιστον αυτή την πενταετία αλλά και τα προηγούμενα χρόνια έχουν δείξει κάτι διαφορετικό. Και ο κόσμος αυτό το εκτιμάει, το βλέπει στην καθημερινότητα. Να ξαναλειτουργήσει το νοσοκομείο Λιβωδών πλήρως ελεγχομένο και εξοπλισμένο. Να ενισχυθεί με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού των Αττικών και να εξασφαλιστεί πλήρης και επαρκής χρηματοδότηση. Όλο αυτό δίνει τη δύναμη και το κουράγιο στο λαό μας να δει ότι υπάρχουν δυνατότητες και μέσα σε αυτό το πλαίσιο που λειτουργούμε, αν υπάρχουν δυνάμεις που θα αντιπαλέψουν αυτή την πολιτική, να κερδίσουμε αρκετά πράγματα. Είναι γεγονός ότι οι περικοπές στους δήμους είναι τεράστιες. Διαχειριζόμαστε ένα προϋπολογισμό μειωμένο κατά 65% με αυτόν που υπήρχε πριν από μερικά χρόνια. Υπάρχουν νέες αρμοδιότητες στους δήμους. Υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού, αφού υπάρχει απαγόρευση προσλήψεων, που γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις προσωπικού. Και υπάρχουν και έργα υποδομής τα οποία έχουν συσσωρευτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, και με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια δεν γίνονται καινούργια έργα, σημαίνει ότι μεγαλώνουν τα προβλήματα που έχουν οι λαϊκές οικογένειες και που αντιμετωπίζουν βέβαια οι κάτοικοι στην καθημερινότητα. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε, στηριζόμενοι βέβαια πάνω στην ιδεολογία μας, στις αρχές και σε αυτό που παλεύουμε, παλεύουμε δηλαδή για μια καλύτερη κοινωνία, προσπαθούμε με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν να κάνουμε πράγματα στο Δήμο που θα δείξουν κάτι διαφορετικό, ότι κάτι κινείται, ότι κάτι άλλο μπορεί να γίνει. Για παράδειγμα, όταν αναλάβαμε το Δήμο, στο σχεδιασμό που κάναμε είδαμε τι πρέπει να γίνει. Τα πρώτα έργα που έπρεπε να γίνουν ήταν τα διπλημμυρικά έργα. Κάτι το οποίο είχε παγώσει, είναι έργα τα οποία βρίσκονται κάτω από τη γη και τα οποία ποτέ δεν τα είχε αγγίξει καμία δημοτική αρχή. Μας λέγανε τότε θα ασχοληθείτε με έργα που είναι κάτω από τη γη και δεν φαίνονται και δεν θα ασχοληθείτε με την διαμόρφωση, με το φύτεμα λουλουδιών κλπ. Αυτή είναι μια διαφορετική πολιτική. Ασχοληθήκαμε λοιπόν και λύσαμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα το μεγάλο πρόβλημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης που αντιμετώπιζε ο Δήμος μας. Είχαμε μια πορεία ιδιωτικοποίησης βασικών τομέων του Δήμου τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι που δυστυχώς γίνεται σε πολλούς Δήμους που κυριαρχούν οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ. Τι γινόταν λοιπόν? Κομμάτια του Δήμου προσπαθούν να τα περάσουν σε ιδιώτες, είτε μέσω ΚΙΝΣΕΠ, είτε μέσω εργολάβων, είτε μέσω συμπράξεων. Εμείς λοιπόν, ενώ υπήρχε σε αυτή, είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία ο Δήμος Χαϊδαρίου και στους παιδικούς σταθμούς και στον πολιτισμό και στο κολυμβητήριο, και υπήρχε μεθόδευση απαξίωσης της καθαριότητας και του πρασίνου τους ώστε να περάσουν και αυτά σε ιδιώτες, πήραμε μέτρα, καταργήσαμε τη ΚΙΝΣΕΠ, πήραμε στα χέρια μας όλες αυτές τις υπηρεσίες του Δήμου. Και βέβαια είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση. Να σας πω μόνο τους παιδικούς σταθμούς. Καταργήσαμε τα τροφεία. Έχουμε προσωπικό με σταθερή πια σχέση εργασίας και προσωπικό που φτάνει για να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί. Έχουμε πάρει όλα τα παιδάκια, δεν μένει κανένα παιδάκι εκτός παιδικών σταθμών. Έχουμε καταργήσει, όπως είπα, τα τροφεία. Και υπάρχει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Επίσης, στον πολιτισμό αναλάβαμε ένα πολιτιστικό τμήμα του Δήμου, το οποίο είχε 170 μαθητές και το έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στις 2.000. Στο κολυμπητήριο χιλιάδες συμμετέχουν. Στην καθαριότητα, στα τεχνικά έργα και στο πράσινο,
προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τονώσουμε αυτές τις υπηρεσίες και βέβαια λειτουργούν τώρα σε πολύ καλύτερο σημείο, ούτως ώστε δεν μπαίνει πια έτσι ζήτημα ούτε ιδιωτικοποίησης ούτε απαξίωσης των υπηρεσιών αυτών. Δηλαδή κάναμε αρκετά σημαντικά βήματα που κλείσαμε το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση ή στο να, ξέρετε, και το πιο, το πιο τραγικό είναι να περάσει και στον κόσμο αυτή η δήθεν αναγκαιότητα σε εισαγωγικά, ότι ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, ας το δώσουμε στους ιδιώτες. Ας το δώσουμε και ας πάρουν προσωπικό μετά με 300 ευρώ, αυτό που γίνεται στα νοσοκομεία και σε άλλες υπηρεσίες, όπου οι εργολάβοι παίρνουν καθαρίστριες και τους δίνουν 300 ευρώ το μήνα. Στο Σκαραμαγκά, σε ένα χώρο του Δήμου, υπάρχει το κέντρο φιλοξενίας των προσφύγων, όπου από εκεί μάλιστα πολλά παιδιά φοιτούν στα σχολεία της πόλης. Το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν πολλές εκδηλώσεις και θερμή υποδοχή σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχει όμως και μία στάση καταγγελίας του Δήμου ως προς τις ΜΚΟ. Θα ήθελα να μάθω για αυτό, αλλά και για το πώς η κυβέρνηση αυτή έχει σταθεί απέναντι στους πρόσφυγες και τα προβλήματά τους με βάση την εμπειρία που υπάρχει στη Δημοτική Αρχή. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται περίπου 3.000 πρόσφυγες. Εμείς από την πρώτη στιγμή, πριν από 3 χρόνια δηλαδή, όταν άρχισε να λειτουργεί το κέντρο, σταθήκαμε με αισθήματα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς και σαν Δήμος με τις αποφάσεις που πήραμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και όλο το μαζικό κίνημα της περιοχής μας αγκάλιασε με πολύ μεγάλη αγάπη τους πρόσφυγες και εκδηλώθηκε αυτή η αλληλεγγύη και συμπαράσταση με πάρα πολλούς τρόπους. Δεν υπήρχαν εδώ φαινόμενα ρατσισμού, ξενοφοβίας, δηλαδή αποκρούστηκαν από την πρώτη στιγμή. Δεν είχαμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Ο κόσμος μάζευε διάφορα είδη πρώτης ανάγκης, ρούχα, τρόφιμα, για τα παιδιά, παιχνίδια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τα οποία πηγαίναμε στο κέντρο και συνεχίζουμε βέβαια να πηγαίνουμε. Παράλληλα κάναμε πολλές εκδηλώσεις και μέσα στο κέντρο και εδώ και για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, βραδιές όπου συγκροτήματα δικά μας και συγκροτήματα των μεταναστών έπαιζαν μουσική, χόρευαν, δηλαδή κάναμε πολλές εκδηλώσεις και θέλαμε να κατανοήσει ότι ο κόσμος ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι ένα κομμάτι που είναι αδέρφια μας, δηλαδή δεν είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι κάτι ξένο από εμάς. Είναι άνθρωποι που έχουν την ανάγκη μας και θα πρέπει να τους στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι κερατός ελευθερία. Η αιτία του είναι ο υπηρεαλιστικός πόλεμος που διεξάγεται στη Συρία και στις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής. Πόλεμο που το διεξάγουν το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΗΠΑ, όπως και άλλες καπιταλιστικές χώρες που η κάθε μία για τα συμφέροντά της παίρνει μέρος στα εγκλήματα, στους βομβαρδισμούς, στις καταστροφές. Θεωρούμε πως σε όλη αυτή την κατάσταση έχει μεγάλες ευθύνες και η ελληνική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αποδέχεται τις υπηρεαλιστικές επιβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που αποτελούν την κύρια αιτία για το δράμα που βλέπουμε καθημερινά. Σε αυτά τα πλαίσια υπήρχε και η αποδοχή και η μεγάλη υποδοχή των προσφυγόπουλων στα σχολεία του Δήμου μας. Μπορώ να σας πω ότι είναι πάρα πολύ καλά τα μηνύματα τα οποία έχουμε πάρει αυτά τα χρόνια από τη φιλοξενία των παιδιών στα σχολεία και να δείτε τις στιγμές και το πώς δένονται τα παιδιά, τα δικά μας παιδιά και τα προσφυγόπουλα μέσα από αυτή την κοινή συμπόρευση όλα αυτά τα χρόνια. Είναι δηλαδή συγκλονιστικό, γιατί οι λαοί και τα παιδιά κυρίως δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα και το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Βέβαια, εδώ έχουμε τα τεράστια προβλήματα του τι θα γίνει με τους πρόσφυγες, δηλαδή με την αποκατάστασή τους, γιατί όσο καλά και να τους φερόμαστε, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσης αυτές. Εμείς επανειλημμένα έχουμε ζητήσει να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για να, και να ολοκληρωθούν δηλαδή, για να γίνει και η συνένωση των οικογενειών, αλλά και για να μεταβούν οι πρόσφυγες στη χώρα τελικού προορισμού που έχουν επιλέξει. Δυστυχώς η κυβέρνηση, υποτασσόμενη πλήρως στις συμφωνίες που έχει υπογράψει και στις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δεν έχει εγκλωβίσει κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή τους πρόσφυγες στη χώρα μας. Για τις ΜΚΙΟ που είπατε, να πω ότι ενισχύθηκαν με πάρα πολλά εκατομμύρια, με εκατοντάδες εκατομμύρια οι ΜΚΙΟ, οι οποίες ήρθαν, κέρδισαν όλα αυτά τα χρήματα και τελικά όταν στέρεψε η κάνουλα έφυγαν, παίζοντας μάλιστα και έναν πολύ περίεργο και ύποπτο ρόλο πολλές φορές τα ίδια τα hot spot. Εμείς για όσο καιρό παραμείνετε εδώ θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να γίνουν καλύτερες οι συνθήκες διαμονής σας. Βρισκόμαστε στον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Χαϊδαρίου. Πόσο δύσκολο ήταν να υλοποιηθεί αυτό το έργο και να αποδοθεί στον λαό της, του Χαϊδαρίου? Η Δημοτική Βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε σε αυτό το χώρο πριν από ένα μήνα περίπου, από έναν πολύ μικρότερο χώρο, και μας δόθηκε δυνατότητα να αναπτύξουμε σε όλο το εύρος όλο το περιεχόμενο, το οποίο δυστυχώς μέχρι τώρα βρίσκονταν σε κούτες. Από τις 32.000 τίτλους βιβλίων τα οποία έχουμε, μέχρι τώρα μπορούσαν να εκτεθούν μόνο 5.000. Μας δόθηκε τότε δυνατότητα να τα αναπτύξουμε όλα, δηλαδή άλλες 27.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πλεονέκτημα. Δεύτερο, υπάρχει πια ένας μεγάλος χώρος για την παιδική μας βιβλιοθήκη, όπου τα παιδιά με εντελώς διαφορετικές συνθήκες μπορούν να έρθουν και να έχουν την πρώτη τους επαφή με το βιβλίο. Και παράλληλα να παίζουν και να γίνονται και διάφορες εκδηλωσούλες, τις οποίες κάνουμε στη βιβλιοθήκη. Έχουμε το αναγνωστήριο, όπου βλέπετε και σήμερα υπάρχουν μαθητές οι οποίοι διαβάζουν και έρχονται εδώ πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι διαβάζουν στον ελεύθερο χρόνο τους. Και επίσης να πούμε ότι θα γίνονται και πάρα πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, όπως παρουσιάσεις βιβλίων, μικρές μουσικές εκδηλώσεις και διάφορες άλλες βραδιές που θα δώσουν έτσι ένα ουσιαστικό περιεχόμενο στη βιβλιοθήκη. Να μιλήσουμε και λίγο για τους ελεύθερους χώρους. Να μιλήσουμε με βάση το ότι υπάρχουν μια σειρά πρωτοβουλίες του Δήμου του Χαϊδαρίου σε ό,τι αφορά αθλητισμό, πολιτισμό. Στους ελεύθερους χώρους τι ακριβώς υπάρχει? Και βασικά αν μπορούμε να σταθούμε και στις διεκδικήσεις που έχετε σε ό,τι αφορά το στρατόπεδο. Ναι. Οι ελεύθεροι χώροι που έχουμε στην πόλη μας προσπαθούμε να τους αξιοποιήσουμε όσο δυνατόν καλύτερα για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, και έχουμε τώρα το μεγάλο κομμάτι των μεγάλων χώρων, τα φιλέτα όπως ονομάζονται, αν θέλετε, και για τα οποία γίνεται και μια μεγάλη αντιπαράθεση και ενώπιση των εκλογών, γιατί είμαστε εμείς που θέλουμε να υπερασπιστούμε και να κερδίσουμε προς όφελος των δημοτών αυτούς τους μεγάλους χώρους, και είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι θέλουν να τα δώσουν στο ιδιωτικό κεφάλαιο, σε ιδιώτες, σε εφοπλιστές, οι οποίοι βέβαια καταλαβαίνετε πώς θα κάνουν την αξιοποίηση. Το Χαϊδάρι έχει μια πολύ μεγάλη έκταση και ξεκινάει από το παραλιακό μέτωπο του Σκαραμαγκά. Έχουμε τα δύο όροι, το Ποικίλο Όρος και το Όρος Εγάλαιο. Έχουμε το στρατόπεδο με τα 3.000 στρέμματα, δηλαδή μεγάλους χώρους. Έχουμε το άλσος του Δαφνιού, και εδώ προσπαθούν να βάλουν χέρι και καταπατητές, αλλά και, σας είπα και προηγουμένως, ιδιώτες, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι και αυτό το πλαίσιο που υπάρχει, για παράδειγμα το τελευταίο ρυθμιστικό δίνει τη δυνατότητα διαφόρων χρήσεων στα βουνά, ή το παραλιακό μέτωπο, όπου υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να το αξιοποιήσουν φτιάχνοντας μαρίνες ή οτιδήποτε, και αντί να δώσουν τη δυνατότητα στον κόσμο να βγει προς τη θάλασσα, να το χρησιμοποιήσουν για επιχειρηματικούς σκοπούς. Εμείς λοιπόν διεκδικούμε να αποδοθούν τα 220 στρέμματα του Σκαραμαγκά στο Δήμο για να χρησιμοποιηθούν για μια ανάσα για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής. Το στρατόπεδο, χώρο στρατοπέδου, επίσης να αποδοθεί για να χρησιμοποιηθεί και αυτό σαν χώρος αναψυχής και βασικά και σαν ανάσα για όλη την Αττική. Γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο χώρο με πάρα πολλά δέντρα, πρέπει να γίνουν και φυτέψεις καινούργιες κλπ. Και να αξιοποιηθεί προς όφελος των κατοίκων. Και βέβαια να κόψουμε κάθε διάθεση
καταπατητών ή ιδιοκτητών οι οποίοι θέλουν να βάλουν χέρι στη δημόσια περιουσία. Ποια είναι η στάση των υπόλοιπων παρατάξεων πάνω σε αυτές τις διεκδικήσεις του Δήμου? Κοιτάξτε, είναι κάποιες παρατάξεις οι οποίες έχουν υποσχεθεί κάποια από αυτά τα σημεία που σας είπα να δοθούν σε ιδιώτες. Για παράδειγμα, για την θάλασσα του Σκαραμαγκά, την έχουν τάξει σε εφοπλιστή, ο οποίος μάλιστα χρηματοδοτεί έτσι με πολύ μεγάλα ποσά μια παράταξη τώρα για τον προεκλογικό της αγώνα. Στο χώρο που βρισκόμαστε σήμερα, στη βιβλιοθήκη, όπου λειτουργούσε μέχρι πριν από λίγο καιρό μια καφετέρια, αυτό το χώρο τον είχαν υποσχεθεί σε ιδιώτη και διαφώνησαν μάλιστα, η συγκεκριμένη παράταξη διαφώνησε στο να γίνει εδώ η βιβλιοθήκη, σε αυτό το καταπληκτικό χώρο που βλέπετε, με το περιβάλλοντα χώρο και τις δυνατότητες που δίνει δηλαδή έτσι για τον κόσμο της πόλης μας να έρθει και πραγματικά να έρθει σε ουσιαστική επαφή με το βιβλίο, γιατί τον είχαν τάξει σε ιδιώτη προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για κάποιο κατάστημα, όχι πια σαν καφετέρια, αλλά όπως μας έχουμε μάθει, σαν σκυλάδικο. Δηλαδή σαν κέντρο διασκέδασης, όπως λένε, το οποίο θα λειτουργεί όλη τη νύχτα και βέβαια δεν θα συνάδει καθόλου και με την περιοχή εδώ στην οποία βρισκόμαστε. Υπάρχουν λοιπόν συμφέροντα που κάποιοι θέλουν να εξυπηρετήσουν και βέβαια σε σχέση με τις χρήσεις γης στο υπόλοιπο Χαϊδάρι. Και είμαστε κι εμείς σαν Δημοτική Αρχή που προσπαθούμε να διεκδικήσουμε να έρθουν αυτά στο Δήμο και βέβαια να αξιοποιηθούν προς όφελος του λαού με ήπιες χρήσεις και χωρίς να μπει κανένας επιχειρηματίας σε αυτούς τους χώρους. Να ρωτήσω σχετικά με τους... γιατί γίνεται πολλής λόγος αυτή την περίοδο με τους ανεξάρτητους. Ποια μπορούμε να πούμε ότι είναι η τοποθέτησή τους ή ο προσανατολισμός τους? Τώρα, πώς είναι δυνατόν να είναι όλοι ανεξάρτητοι προεκλογικά, ενώ είναι στελέχοι των κομμάτων τους σε όλη τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων και βέβαια το βράδυ των εκλογών να βγάζουν πάλι το μανδύα του ανεξάρτητου και να πιστώνουν τη νίκη τους στα κόμματά τους. Θυμάστε ότι η Ελλάδα μετά τις δημοτικές εκλογές, δεν μιλάω και τις βουλευτικές, μετά τις δημοτικές γίνεται μπλε, πράσινη, ανάλογα με το ποιος κερδίζει. Ξαφνικά λοιπόν αυτοί μεταλλάσσονται μέσα σε λίγες ώρες και ξαναφοράνε το μανδύα του κόμματός τους. Λοιπόν, αυτά είναι όλα παραμύθια. Θέλουν να ξεγελάσουν τον κόσμο. Το αν είναι ανεξάρτητοι ή όχι φαίνεται στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων που με νύχια και με δόντια στήριζαν έτσι, τις επιλογές των κομμάτων τους. Δείτε στα συνέδρια της ΚΕΔΕ τι γίνεται. Να δείτε πώς στηρίζουν, ας πούμε, αυτές τις πολιτικές. Φτάσαν στο σημείο να αποδέχονται, για παράδειγμα, να μεταφερθεί ο ΑΕΝΦΙΑ στους Δήμους, ένας εντελώς έτσι αντιλαϊκός, φορομπηχτικός, ένας φόρος δηλαδή, ο οποίος είναι αντιλαϊκός. Πώς τον αποδέχτηκαν στην ΚΕΔΕ και πώς αποδέχονται όλα όσα έτσι, τους λένε τα κόμματά τους. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι η λαϊκή συσπήρωση στηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Συμμετέχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους, αλλά βλέπουν και έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους από το τι γίνεται ακριβώς. Και αυτό είναι ένα πολύ θετικό έτσι, βήμα το οποίο κάνουν στη ζωή τους. Και δεν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το ποδήθεν άχρωμα, άοσμα, άγευστα ψηφοδέλτια, τα οποία σας λέω και πάλι, την επόμενη των εκλογών ξαναταυτίζονται με τα κόμματά τους. Οπότε με βάση όλα αυτά, τι μπορούμε να πούμε ότι κρίνεται σε αυτές τις εκλογές και ποιο θα είναι το αντίκτυπό τους στον εργατό κόσμο? Επειδή έχουμε τώρα και τριπλές εκλογές, δηλαδή δεν είναι μόνο οι τοπικές εκλογές, οι δημοτικές και οι περιφερειακές, έχουμε και τις ευρωεκλογές και πιθανόν να έχουμε και βουλευτικές, αλλά όπου να είναι θα έρθουν και αυτές. Άρα πρέπει να δούμε συνολικά το τι κρίνεται στον τόπο μας. Δηλαδή και συνολικότερα σε επίπεδο κυβέρνησης και μιας πραγματικής λαϊκής αντιπολίτευσης και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια
εξειδικεύοντας και το τι γίνεται στις τοπικές κοινωνίες, στους δήμους και στις περιφέρειες. Για μας λοιπόν κρίνεται όχι τόσο το ποιος θα κυβερνήσει, γιατί το ποιος θα κυβερνήσει, με όποια μορφή και να είναι, το έχουμε δοκιμάσει πια. Μνημόνια έφερε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και οι συγκυβερνήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Βλέπετε τις κολοτούμπες και τις συμμαχίες τις οποίες κάνουν. Αλλά θέλουμε πραγματικά να ενισχυθεί ένας πόλος που θα δώσει ελπίδα και δύναμη στο λαό μας. Ένας πόλος που θα κάνει πραγματική αντιπολίτευση και βέβαια όταν ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη Βουλή, παράλληλα πρέπει να πούμε και στον κόσμο ότι θα πρέπει και θα γίνει αυτό να ενισχυθεί και σε όλα τα μέτωπα. Στα καθημερινά μέτωπα, στα συνδικάτα δηλαδή, στους συλλόγους, οπουδήποτε ζει και δρά έτσι ο λαός μας, ούτως ώστε να υψωθεί ένα τείχος αντίστασης απέναντι σε όλα αυτά που μας έχουν φέρει σε αυτή την, έτσι, τη δύσκολη, την δραματική κατάσταση για τον, για το λαό μας. Άρα για μένα αυτό ακριβώς κρίνεται, η ενδυνάμωση του ΚΚΕ, όσα περισσότερα δηλαδή σφυροδρέπανε και όσα περισσότερα κόκκινα γαρίφαλα της λαϊκής εισπύρωσης πέσουν στις κάλπες, αυτό είναι ανταποδοτικό προς όφελος του λαού. Θα το βρει ο λαός μπροστά του, θα βρει δηλαδή μια δύναμη που θα τον στηρίζει σε όλα τα προβλήματα και στους αγώνες που δίνει.